Γεια σας παιδιά, Βαγγέλης μιλάς εδώ από Unboxing Lab και στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε το review του Xperia 5 II, της ολοκένουργιας ναυαρχίδας της Sony και πραγματικά ανυπομονούσα πάρα πολύ να πιάσω τη συγκεκριμένη συσκευή στα χέρια μου, καθώς τον τελευταίο χρόνο δεν έτυχε να δοκιμάσω κάποια ναυαρχίδα της Sony και θεωρώ ότι η συγκεκριμένη έχει κάτι να μας πει και κάτι να μας δώσει, κάτι που είχαμε καιρό να δούμε από την Sony. Να σας πω παιδιά για αρχή ότι η συγκεκριμένη συσκευή δεν έχει μεγάλες διαφορές σε σχέση με το Xperia 1-2. Έχει το ίδιο κάμερα setup. Το μόνο που λείπει είναι ο αισθητήρας TOF 3D αισθητήρας βάθους. Τίποτα το ιδιαίτερο. Η μπαταρία έχει διατηρηθεί στο ίδιο επίπεδο, η χωρητικότητά της 4.000 mAh, παρόλο που πρόκειται για πιο μικρή συσκευή, 6,1 ίντσες η οθόνη του Xperia 5 II, 6,5 ίντσες η οθόνη του Xperia 1 II. Το 1 II φυσικά είναι και αρκετά πιο ακριβή συσκευή, τουλάχιστον 2 με 3 εκατοστάρικα πάνω. Το Xperia 5 II έχει οθόνη AMOLED στα 120Hz, Full HD ανάλυση, ενώ το Xperia 1-2 είχε 4K ανάλυση, AMOLED φυσικά το πάνελ, αλλά στα 60Hz. Έχουμε υποστήριξη τεχνολογίας H1 Bravia HDR από την οθόνη και Touch Sample Rate 240Hz. Θα τα δούμε βέβαια και αργότερα αυτά. Για να δούμε λίγο τι μας γράφει η συσκευασία. Τριπλό κάμερα setup, 12 MP είναι η κάθε κάμερα, ο κύριος αισθητήρας, ultra wide και τηλεφακός. Και οι τρεις αυτοί αισθητήρες φοράνε φακούς Carl Zeiss και έχουν και αντανακλαστική επίστρωση. Το downgrade, αυτό που πραγματικά προβληματίζει τον οποιοδήποτε δει τα χαρακτηριστικά, είναι η selfie κάμερα, η οποία είναι μόλις στα 8 MP. Εδώ πέρα διαβάζουμε τα χαρακτηριστικά της οθόνης, 4.000 mAh μπαταρία, Snapdragon 865 και εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουμε IP65, IP68, 65 είναι για την προστασία από το νερό, IP68 για την προστασία από την σκόνη. Εδώ πέρα διαβάζετε και εσείς το Zeiss, Wi-Fi 6 να σας πω ότι έχει η συσκευή μας, NFC, Bluetooth, παρόλα αυτά δεν έχουμε υπέρυθρες ή ραδιόφωνο, και έχουμε και υποστήριξη για micro SD. Προτού όμως ξεκινήσουμε, να σας αναφέρω για άλλη μια φορά ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για το κανάλι. Όσοι θέλετε να το στηρίξετε, να κάνετε τις αγορές σας μέσα από τα link που βρίσκεται στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Εκεί πέρα θα βρείτε μια λίστα από συνεργαζόμενα καταστήματα. Και επίσης, όσοι θέλετε να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε νέα προσφορά και κουπόνι, μπορείτε να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι μας στο Telegram. Το Telegram δεν είναι τίποτα άλλο από μια εφαρμογή που μπορείτε να την κατεβάσετε από το Play Store. Και εκεί πέρα κάθε φορά που θα ανεβάζουμε κάποια προσφορά θα σας έρχεται ειδοποίηση. Επίσης υπάρχει και δυνατότητα για αναζήτηση. Παραδείγματος χάρη, αν τσεκάρω εδώ πέρα Poco H3 και πατήσω αναζήτηση, θα δείτε τα αποτελέσματά μας. Και όσοι τυχεροί μας ακολουθείτε στο Telegram, κάποιοι από εσάς προλάβατε να πάρετε το Poco H3 την έκδοση 664 στα 155€ με πόντους. Διαφορετικά έβγαινε στα 168,84 για τα πρώτα 250 τεμάχια, τα οποία όπως είναι αναμενόμενο εξαντλήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε να το έχετε και αυτό υπόψη σας, αν σας ενδιαφέρουν οι αγορές από την Κίνα, και φυσικά μπορείτε να κάνετε εγγραφή και στη σελίδα μας στο Facebook, όπου εκεί πέρα θα ανεβάσουμε τις καλύτερες προσφορές, όχι όλες όπως κάνουμε στο Telegram και ειδικά στο Excelάκι, που και εκεί πέρα έχετε δυνατότητα αναζήτησης και υπάρχουν καθημερινά όλες οι προσφορές των καταστημάτων από την Κίνα. Αυτά λοιπόν, να σας επιστρέψουμε στο βίντεο και να περάσουμε στο unboxing, να δούμε τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Δεν έχω πρόχειρο το μαχαιράκι μου, αλλά έγινε η δουλειά. Για να δούμε τι μας έχει εδώ πέρα η Sony. Ας αφήσω προς το παρόν τη συσκευή στην άκρη. Εδώ πέρα έχουμε τα εγχειρίδια χρήσης, όπως
φυσικά σε όλες τις συσκευές. Βλέπετε εδώ πέρα μας δίνει και SAR πληροφορίες για το SAR της συσκευής. Για όσους ενδιαφέρονται, αν και σε πολλούς από εσάς σας έχω στείλει μήνυμα, σας απαντάω όταν ρωτάτε για το SAR, γιατί δεν είναι και τόσο αξιόπιστη η μέτρηση, δεν μας λέει και τόσα πολλά πράγματα. Δείτε το εδώ πέρα. Αυτό που με προβλημάτισε και δεν ήμουν σίγουρος τελικά τι ισχύει με τη συσκευή, εδώ πέρα βλέπω ότι έχουμε μία SIM και μία κάρτα μνήμης, ενώ ξέρω ότι βγαίνει και σε έκδοση με δύο SIM και κάρτα μνήμης ταυτόχρονα. Θα το δούμε στην πορεία, για να δούμε τι άλλο έχουμε εδώ μέσα. Εδώ μέσα λοιπόν έχουμε τον ταχυφορτιστή της εταιρείας. Ταχυφορτιστή να το κάνει ο Θεός και θα σας πω γιατί. Γιατί είναι στα 18W, ενώ η συσκευή μας υποστηρίζει 21W ταχυφόρτιση και φορτίζει το 45% της συσκευής μας σε 30 λεπτά. Okay, χρόνος, αποδεκτός θα έλεγα, αλλά για την πλήρη φόρτιση της συσκευής απαιτούνται σχεδόν 2 ώρες, 1 ώρα και 49 λεπτά. Και αυτοί οι χρόνοι πραγματικά μας πάνε πολύ πίσω και θα περίμενε κανείς κάτι σίγουρα καλύτερο από μία ναυαρχίδα της Sony. Και εδώ πέρα βλέπουμε το καλώδιο φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων, το οποίο φυσικά είναι Type-C. Αναλόγως την αγορά, η Sony το συνηθίζει αυτό εδώ, το πακέτο μπορεί να περιλαμβάνει και ακουστικάκια. Στην Ελλάδα δεν έρχεται με ακουστικά, παρόλα αυτά όμως πήραμε την συσκευή σε προσφορά στα 640 ευρώ από μεγάλη αλυσίδα και δώρο τα ασύρματα ακουστικά με noise cancellation, τα οποία, για να σας τα φέρω, αυτά εδώ, τα οποία αν δεν κάνω λάθος έχουν κόστος πάνω από 2 κατοστάρικα, οπότε η συσκευή από 640, άμα βάλεις και τα ακουστικά, βγήκε σε μια πάρα πολύ ανταγωνιστική τιμή που καμία σχέση δεν έχει με τη τιμή που μπορεί να τη βρει τώρα κανείς στο Scrooge, που είναι γύρω στα 9 εκατοστάρικα και στα 9 εκατοστάρικα δεν υπήρχε περίπτωση να πω ότι είναι ανταγωνιστική η τιμή. Αλλά στα 640 και ειδικά με αυτά τα ακουστικά, εντάξει, νομίζω ότι αν όχι κλεψιά είναι ορισμός του value for money θα έλεγα σε ναυαρχίδα. Για να αφαιρέσουμε την ζελατινούλα εδώ πέρα από την συσκευή μας. Να ενεργοποιήσω και την οθόνη. Ωραία, τι γίνεται τώρα. Έχουμε τόσα πολλά κουμπάκια. Τσεκάρετε εδώ πέρα τι χαμός γίνεται. Έχουμε τον στήρα δαχτυλικών αποτυπωμάτων, ο οποίος είναι και το power button. Πιο πάνω έχουμε... Τι έχουμε, δεν είμαι σίγουρος. Πιθανόν, ναι, είναι τα πλήκτρα ελέγχου της έντασης. Ένα κουμπάκι είναι, θα το ήθελα πιο μεγάλο για να βολεύει. Κάτω έχουμε ξεχωριστό κουμπί για την κάμερα, το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια το είχε υιοθετήσει η Sony και μας άρεσε, γιατί μπορούσε να το πατήσεις λίγο και να κάνει εστίαση και άλλη μια φορά για να πάρεις το δείγμα σου, τη φωτογραφία σου. Και έχουμε και ξεχωριστό κουμπί για τον βοηθό της Google. Πολλοί λένε ότι για ποιο λόγο, άχρηστος κτλ. Να σας πω την αλήθεια, δεν με χαλάει σαν ιδέα. Καλή ιδέα το βρίσκω, σίγουρα καλύτερη από το Bixby της Samsung. Αρκεί να μας δίνει και δυνατότητα παραμετροποίησης, να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε κάτι άλλο το συγκεκριμένο φυσικό πλήκτρο. Και πραγματικά βολεύει, γιατί τώρα να έχω ενεργοποιημένο το OK Google, να μιλάω, να πιάνει, να μην πιάνει ή να χρειάζεται να μπω και να πατήσω, μια χαρά, πατάς το κουμπάκι σου και έχεις πρόσβαση στον βοηθό της Google. Στο κάτω μέρος, τι έχουμε εδώ πέρα, μόνο το μικρόφωνο και την θύρα φόρτισης. Πάνω έχουμε την θύρα ήχου jack, η οποία ευτυχώς δεν απουσιάζει, και την οποία για το μικρόφωνο ακύρωσης θορύβου. Ενώ από δεξιά, τι έχουμε, όντως μία SIM και η δεύτερη SIM, η κάρτα μνήμης. Εδώ πέρα τι βλέπουμε, το τριπλό κάμερα setup μας. Βλέπετε εδώ πέρα και το Zeiss. Σας είπα ότι και οι τρεις φακοί και οι τρεις αισθητήρες έχουν φακούς Carl Zeiss και αντανακλαστική επίστρωση. Να σας πω ότι η πλάτη είναι Gorilla Glass 6, το ίδιο και η οθόνη μας, αλουμινένιο frame. Φαντάζομαι το έχετε ήδη καταλάβει, η συσκευή μας είναι πάρα πολύ μακρόστενη. Είναι οι αναλογίες της 21:9, οι κινηματογραφικές αναλογίες,
Μου φαίνεται λίγο περίεργο στην όψη να είναι τόσο μακρό στην συσκευή. Δεν περίμενα ότι έχει τόσο μεγάλη διαφορά μια συσκευή στις 20, σε αναλογίες 20:9 και τώρα που είμαστε 21:9. Κάθεται πολύ ωραία στο χέρι, μπορώ να πω. Πιο στενή από όσο θα ήθελα πραγματικά. Πιστεύω ότι σε πιο μεγάλες διαστάσεις μπορεί να βολεύει καλύτερα, αλλά τώρα σε 6,1 ίντσες και 21:9 είναι πραγματικά πάρα πολύ στενή συσκευή, περισσότερο από όσο θα βόλευε. Κάτι ακόμα το οποίο φαντάζομαι θα το έχετε παρατηρήσει είναι ότι τα μπεζελάκια τα έχουμε και στο πάνω και στο κάτω μέρος, αλλά το θετικό είναι, για κάποιους θετικό, ότι δεν έχουμε notch. Η εταιρεία αποφάσισε να έχει πάνω bezel αντί να έχει notch, ίσως για να μην χαλάει την εμπειρία θέσης και την κινηματογραφική εμπειρία που υπόσχεται ότι θα μας δώσει η Sony με αυτήν την οθόνη. Okay. Κάποιοι το εκτιμούν, κάποιοι όχι. Εγώ προτιμώ να έχω το notch μου και να έχω περισσότερο οθόνη. Κάποιοι σίγουρα θα εκτιμήσουν αυτή την επιλογή της Sony. Δεν μπορώ να το κρίνω. Θέμα καθαρά προσωπικού γούστου. Ας μην φλιαρώ άλλο και ας κάνουμε ένα γρήγορο setup ώστε να δοκιμάσω αργότερα την συσκευή μας. Ωραία λοιπόν, ολοκληρώσαμε το setup. Αυτό που μένει τώρα είναι σίγουρα να κάνω ένα συγκριτικό κάμερας με κάποια άλλη συσκευή, να την δοκιμάσω για κάποιες μέρες και να επιστρέψω με τις εντυπώσεις μου. Ωραία λοιπόν, ήρθε η ώρα για να σας πω τις εντυπώσεις μου. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε πρώτα με το λογισμικό της συσκευής. Έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια καθώς δεν βλέπουμε και συχνά Sony συσκευές στο κανάλι. Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που είδαμε κάποια συσκευή. Οπότε πάμε λίγο στις ρυθμίσεις και να τα βλέπουμε λίγο μαζί ένα-ένα τα πιο σημαντικά. Πάμε λοιπόν στην οθόνη ambient, στην εμφάνιση. Και εδώ πέρα τι είναι στην ουσία αυτή η οθόνη ambient? Είναι το always on display. Μπορούμε είτε να το έχουμε πάντα ενεργό, είτε να το κάνουμε να εμφανίζεται όταν σηκώνουμε τη συσκευή. Και εμένα αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ, κοιτάξτε εδώ επιλογή, εμφάνιση μόνο όταν απαιτείται. Παραδείγματος χάρη, όταν την έχουμε στην συσκευή στην τσέπη μας, να μην μας ξοδεύει τζάμπα μπαταρία, αλλά όταν τη βγάλουμε από την τσέπη, τότε να εμφανίζεται. Πάρα πολύ έξυπνη υλοποίηση από την Sony και θα ήθελα πραγματικά να τη δω και από άλλες εταιρείες. Μπορούμε να ρυθμίσουμε, να διαλέξουμε τι εικονίδιο θέλουμε για το όλογο Sony Display. Το βλέπετε εδώ πέρα πώς εμφανίζεται. Πάρα πολύ όμορφο. Πάμε πίσω. Έχουμε εδώ πέρα τις επιλογές για το τι άλλο θέλουμε να εμφανίζεται. Παραδείγματος χάρη, όταν παίζουμε μουσική, αν εμφανίζεται το εξώφυλλο του άλμπουμ σαν εικόνα στην Always On οθόνη μας. Και εδώ πέρα μία λίστα με ρολόγια. Έχει να κάνει καθαρά με το θέμα της εμφάνισης. Πάμε στο μενού προβολή. Εδώ πέρα έχει μία σειρά από διάφορες ρυθμίσεις σχετικά με την απεικόνιση των χρωμάτων. Η πιο, θα λέγαμε, ακριβής χρωματική απόδοση είναι εδώ πέρα η λειτουργία δημιουργού. Επίσης μπορείτε να δείτε εδώ πέρα, είναι από προεπιλογή. Αν επιλέξουμε την τυπική λειτουργία, αυτόματη λειτουργία δημιουργού, όταν ανιχνεύει περιεχόμενο sRGB, τότε αυτόματα θα αλλάζει και η ρύθμιση των χρωμάτων σε λειτουργία δημιουργού. Πάμε πίσω. Ισορροπία λευκού. Εδώ πέρα μπορούμε να προσαρμόσουμε εμείς την οθόνη όπως ακριβώς θέλουμε στα γούστα μας. Και γενικά, σύμφωνα με αυτά που λέγονται, τα πιο πιστά χρώματα θα το πάρουμε στην επιλογή θερμό. Πάμε πίσω. Εδώ πέρα τι έχουμε? Εδώ πέρα ενεργοποιούμε ή απενεργοποιούμε τα 120 Hz της οθόνης. Από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα δεν μας δίνει κάποια επιλογή για 90 Hz, ούτε δυνατότητα για η συσκευή να επιλέγει μόνη της να ρίχνει τα Hz όταν δεν απαιτούνται. Πάμε πίσω.
προσαρμοστική φωτεινότητα, η αυτόματη φωτεινότητα στην ουσία. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι ότι δεν υπάρχει εδώ πέρα ένα toggle, ένας διακόπτης που να μπορώ να ρυθμίσω γρήγορα την αυτόματη φωτεινότητα και αυτό πραγματικά είναι κουραστικό. Τέτοια πραγματάκια μπορεί να κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη ή πιο δύσκολη. Κάθε φορά που θέλω να ενεργοποιήσω την αυτόματη φωτεινότητα θα πρέπει να μπω σε αυτό το μενού και προσωπικά εμένα αυτό με κουράζει και δεν βοηθάει στην εμπειρία χρήσης. Σίγουρα θα χρειαστεί να αλλάξετε μέγεθος γραμματοσειράς γιατί πραγματικά είναι πολύ ψηλά τα γραμματάκια καθώς το 20x9 format είναι πραγματικά πολύ στενό και έτσι η γραμματοσειρά, η default είναι πολύ μικρή. Έχουμε φυσικά δυνατότητα για σκούρο θέμα. Έχουμε κάποιες άλλες λειτουργίες, είναι το Side Sense. Το Side Sense, παιδιά, είναι εδώ πέρα μία μπαρίτσα, νομίζω φαίνεται. Και μπορούμε να διαμορφώσουμε πάρα πολλά πραγματάκια. Κοιτάξτε, παραδείγματος χάρη, άμα κάνω εγώ διπλό κλικ, μου εμφανίζεται εδώ πέρα μία λίστα με τις εφαρμογές. Και επίσης μπορώ, πέρα που μου δίνει κάποιες γρήγορες ενέργειες πέρα από τις εφαρμογές, μπορώ να προσαρμόσω το τι θα κάνει η μπάρα όταν κάνω slide προς τα κάτω, μου πάει ένα κλικ πίσω ή άμα πάω προς τα πάνω, βλέπετε εδώ πέρα, μπορώ να ενεργοποιήσω τα πολλαπλά παράθυρα. Μπορούμε επίσης να αλλάξουμε το μήκος της γραμμής, να την κάνουμε πιο μεγάλη, πιο μικρή, την διαφάνειά της και την γεωγραφική της θέση, δεν μου αρέσει και τόσο καλά η μετάφραση της Sony, το ύψος στην οποία θα κάθεται η γραμμή. Μπορούμε φυσικά να την πάμε στην αριστερή πλευρά ή και να την απενεργοποιήσουμε τελείως. Πολλές δυνατότητες μας δίνει η Sony, αρκετές λειτουργίες, έχουμε τη λειτουργία με ένα χέρι, αλλά πραγματικά δεν νομίζω κάποιος να χρειάζεται αυτή η λειτουργία. Τι κάνουμε, πατάμε δύο φορές και μικραίνει η οθόνη μας. Μπορούμε να την πάμε δεξιά-αριστερά, μπορούμε να την μεγενθύνουμε, να την μικρύνουμε και με διπλό κλικ να επανέλθουμε στο κανονικό μας μέγεθος. Άλλη μια πολύ ωραία λειτουργία είναι ο έξυπνος έλεγχος οπίσθιου φωτισμού. Τι κάνει, μπορεί να έχουμε ρυθμίσει εμείς να σβήνει η οθόνη στα 30 δευτερόλεπτα ή στο 1 λεπτό, αλλά η συσκευή έχει αυτόματη ανίχνευση ότι την κρατάμε στο χέρι και δεν σβήνει. Πραγματικά ωραίες λειτουργίες, χρήσιμες λειτουργίες είναι αυτές και τις εκτίμησα ιδιαίτερα μπορώ να πω γιατί μπορεί να διαβάσεις ένα μεγάλο κείμενο, να μην κάνεις slide για κάποιο διάστημα και να σβήνει η οθόνη. Αυτό βέβαια αν έχει κάποιος ρυθμίσει το σβήσιμο της οθόνης στα 30 ή στα 15 δευτερόλεπτα. Αλλά όπως και να έχει, θεωρώ χρήσιμη λειτουργία. Φυσικά έχουμε προγραμματισμό του νυχτερινού φωτισμού, ο οποίος ευτυχώς βρίσκεται στην μπάρα γρήγορης πρόσβασης. Εδώ είναι όλα τα διαθέσιμα εικονίδια, παιδιά, να τα δείτε και εσείς. Είπαμε, αυτό που δεν μου άρεσε είναι ότι δεν έχουμε ρύθμιση για αυτόματη φωτεινότητα. Και εδώ πέρα κάτι που συνηθίζουμε συνήθως σε συσκευές που έχουν καμπυλωτή οθόνη, αποτροπή τυχαίων αγγιγμάτων στην οθόνη. Και πάμε και στο μενού μπαταρία, να σας δείξω κάποια ωραία πραγματάκια. Πάμε στο φροντίδα μπαταρίας. Βλέπετε εδώ πέρα τι μας λέει, η συσκευή μαθαίνει αυτόματα πότε την αφήνουμε συνήθως να φορτίζει για ώρες και υπολογίζει το κατάλληλο χρόνο για την ενεργοποίηση της φροντίδας μπαταρίας. Στο προσαρμογή, δείτε εδώ πέρα τις επιλογές. Εμένα μου αρέσει εδώ πέρα, στοχευμένη ώρα για πλήρη φόρτιση, επιλέγουμε ποια ώρα θέλουμε η μπαταρία μας να είναι πλήρως φορτισμένη. Αυτό, αν ξυπνάτε συγκεκριμένη ώρα κάθε πρωί, μπορείτε να το ρυθμίσετε ένα τέταρτο 10 λεπτά πριν το ξυπνητήρι σας. Και εδώ πέρα, μια ακόμα πολύ ωραία λειτουργία είναι διακοπή της φόρτισης μετά από ένα καθορισμένο όριο αύξησης της διάρκειας ζωής. Δηλαδή, μας δίνει εδώ πέρα όριο φόρτισης ή 80 ή 90%. Και μας λέει ότι η φόρτιση μέχρι ένα καθορισμένο ποσοστό σε κανονική ταχύτητα χωρίς υπέρβαση αυξάνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Και ένα κατώτερο όριο, δηλαδή το 80%, έχει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με το 90%. Αυτό, παιδιά, είναι κάτι το οποίο χρόνια το γνωρίζουμε και σας το λέω όταν με ρωτάτε. Το καλύτερο εύρος φόρτισης είναι εκεί πέρα γύρω στο 35% με 75-80% για να έχει μεγαλύτερη διάρκεια η μπαταρία σας.
Δηλαδή είναι προτιμότερο να κόβετε τη φόρτιση στο 80-90% παρά να την αφήνετε στο 100%. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι και τεράστιο το όφελος, οπότε πραγματικά σε αυτό το κομμάτι, παιδιά, να θυμάστε ό,τι σας βολεύει, αρκεί να μην αφήνετε την μπαταρία σας να κλείνει ποτέ από μπαταρία. Μην την αφήνετε εκεί πέρα στο 5-10% να κλείσει από μόνη της. Όταν πλησιάζει εκεί πέρα γύρω στο 30, βάλτε την να φορτίσει. Τώρα, να τη βγάζετε εσείς να περιμένετε πότε θα φτάσει 80-90, όχι. Μην μπείτε σε αυτήν τη διαδικασία. Τώρα, αφού μας το δίνει η Sony όμως, φυσικά και μπορούμε να το αξιοποιήσουμε και το εκτιμούμε πάρα πολύ. Δείτε εδώ πέρα και τις πληροφορίες που μας δίνει, δεν θα τις διαβάσω όλες αυτές, μπορείτε να τις κάνετε ένα screenshot, να παγώσετε το βίντεο. Τέλος και με την μπαταρία, πάμε πίσω, πάμε και στο μενού ήχος και εδώ πέρα έχουμε πραγματάκια να δούμε όσον αφορά την ποιότητα. Βλέπουμε εδώ πέρα μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το Dolby Atmos. Από κάτω μας λέει αναβαθμίστε τη συμπιεσμένη μουσική σας με ακρίβεια χρησιμοποιώντας τεχνολογία AI, αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης και έχουμε έξυπνο φίλτρο ανέμου, διαβάστε εδώ πέρα, καταργεί τους ήχους από τον αέρα που φυσά στο μικρόφωνο κατά την εγγραφή, αυτόματα ανιχνεύει τους αφαιρεί χωρίς να έχουμε πτώση στην ποιότητα του ήχου, έτσι μας λέει η Sony και πραγματικά θεωρώ ότι όντως κάνει δουλειά. Τι άλλο μου άρεσε εδώ πέρα? Μου άρεσε εδώ πέρα η δυναμική δόνηση. Μας λέει ενίσχυση της εμπειρίας αναπαραγωγής πολυμέσων με δόνηση εναρμονισμένη με τον ήχο των πολυμέσων. Και τι μας λέει εδώ πέρα? Μπορούμε να προσαρμόσουμε αυτό το εφέ σε κάθε εφαρμογή πολυμέσων. Ανοίγουμε μία εφαρμογή και όταν ανοίξουμε την συμβατή εφαρμογή, πιέζοντας τα πλήκτρα της έντασης, εμφανίζεται ο πίνακας έντασης για να επιλέξουμε ένα εφέ. Οπότε πάρα πολλές οι ρυθμίσεις που μας δίνει η Sony δεν είναι όσο φτωχό θεωρούν κάποιοι το λογισμικό. Πολύ κοντά στο stock Android αλλά με ωραίες παραμετροποιήσεις. Τώρα αυτό που δεν μου άρεσε παιδιά είναι ότι στην ασφάλεια έχουμε τη δυνατότητα μόνο για προσήγηση δαχτυλικού αποτυπώματος. Δεν έχουμε τη δυνατότητα για ξεκλείδωμα μέσω προσώπου και όντως το θεωρώ ότι είναι μειονέκτημα και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν μας το έδωσε η Sony. Okay, καταλαβαίνω, η ασφάλεια δεν είναι τόσο μεγάλη, αλλά άσε στο χρήστη, ενημέρωσέ τον και άσε στο χρήστη την επιλογή, μην αποφασίζει για αυτόν. Γιατί και τώρα μπορεί να μας το δώσει με ένα update, δεν είναι θέμα hardware. Το hardware υπάρχει, δεν υπάρχει το κομμάτι του λογισμικού στο ξεκλείδωμα μέσω προσώπου. Και σίγουρα μια ναυαρχίδα θα έπρεπε να το έχει. Τέλος, τι έχουμε εδώ κάτω, πάμε λίγο στο σύστημα, σύνθετες. Και μπορούμε να δημιουργήσουμε παραπάνω χρήστες. Κάτι σαν το δεύτερο χώρο της Xiaomi. Είναι κομμάτι του Android αυτό, δεν είναι ότι το έχει Sony. Το έχουμε και είδατε και στο Cubot που σας έχω δείξει. Μπορούμε να προσθέσουμε και άλλους χρήστες. Να έχουμε ξεχωριστούς λογαριασμούς, άλλο Play Store, άλλες εφαρμογές και έχουμε και δυνατότητα να επιτρέπουμε ή όχι στο χρήστη να κάνει κλήσεις. Και εδώ πέρα με την προσθήκη χρηστών από την οθόνη κλειδώματος, βλέπετε εδώ πάνω, τι κάνουμε, κάνουμε slide και μπορούμε πατώντας εδώ πέρα το εικονίδιο να αλλάξουμε από κάτοχο σε επισκέπτη κτλ. Το είδαμε λοιπόν και αυτό. Αυτό που μπορώ να σας πω ότι δεν μου άρεσε είναι ότι δεν υπάρχει δυνατότητα, δεν βρήκα εγώ τουλάχιστον και δεν νομίζω να υπάρχει όσο το έψαξα, να αλλάξουμε την σειρά των πλήκτρων. Μπορείτε να δείτε ότι εδώ πέρα στην πλοήγηση του συστήματος η μόνη επιλογή που έχω είναι τα τρία κουμπιά ή η πλοήγηση με κινήσεις που εδώ πέρα η παραμετροποίηση που μας δίνει είναι η ευαισθησία της. Για να σας δείξω κάτι ακόμα που μου άρεσε είναι ο έξυπνος χειρισμός κλήσεων. Αυτό ακριβώς το είχα και στο S7 Edge που είχα για πολύ καιρό σαν βασική συσκευή. Χτυπάει η συσκευή μας, τη σηκώνουμε, την τοποθετούμε στο αυτί μας και αυτόματα απαντάμε στην κλήση. Για να την απορρίψουμε, κάνουμε ανακίνηση την συσκευή μας, την ταρακουνάμε λίγο και για απενεργοποίηση του ήχου τι κάνουμε, την γυρίζουμε ανάποδα και γρατζουνάμε και την οθόνη μας. Πλάκα κάνω. Αλλά ναι, αυτές οι λειτουργίες είναι οι λειτουργίες που μου άρεσαν πολύ και στη Samsung. Και μια λειτουργία που θα ήθελα να έχει και μου λείπει πολύ από τη Samsung είναι ότι αν έχω χάσει κάποια ειδοποίηση, κάποια κλίση, μου έχει έρθει ένα μήνυμα και έχω τη συσκευή μου κλειστή, με το που την πιάσω στα χέρια μου, κατευθείαν κάνει μια δόνηση για να ξέρω ότι έχω κάποια ειδοποίηση την οποία έχω χάσει. Αυτές οι λειτουργίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για μένα και κάναν πολύ εύκολη την
ζωή μου. Πάμε πίσω, γιατί δεν τελειώσαμε στο κομματάκι του λογισμικού. Θέλω να δείτε εδώ πέρα και την βελτίωση παιχνιδιού. Και πέρα από αυτό, να σας δείξω λίγο ότι δεν μου αρέσει η αισθητική της Sony, είναι ξεπερασμένη. Πραγματικά, κοιτάξτε εδώ πέρα τι βρήκε για εικονίδιο. Τέλος πάντων, θέμα γούστου είναι αυτό. Για να το δείτε κι εσείς. Αυτή η λειτουργία τι ακριβώς κάνει. Μπορούμε να προσαρμόσουμε το ρυθμό ανανέωσης έως και 240 Hz. Θα μου πείτε πώς γίνεται. Γίνεται τεχνητά. Την ταχύτητα απόκρισης του αγγίγματος, παρακολούθηση αγγίγματος κτλ. Πάμε να τα δούμε όμως καλύτερα. Βλέπετε εδώ πέρα ότι όλα μας τα παιχνίδια οργανώνονται αυτόματα και μπορούμε να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις για κάθε παιχνίδι μας ξεχωριστά πριν το παίξουμε. Από εδώ πέρα λοιπόν μπορούμε να κάνουμε κίνηση των παιχνιδιών μας και αν πατήσουμε εδώ πέρα στις πληροφορίες, εδώ πέρα θα έχουμε αποθηκευμένα όλα τα στιγμιότυπα οθόνης, τα screenshot και τα βίντεο από το παιχνίδι και εδώ πέρα παντώντας τις ρυθμίσεις μπορούμε να επιλέξουμε τι λειτουργία θέλουμε, προτινόμενες επιδόσεις, ισορροπημένη, προτιμόμενη διάρκεια μπαταρίας και να κάνουμε και μια προσαρμογή εδώ πέρα, να ρυθμίσουμε το ρυθμό ανανέωσης που ακριβώς τον θέλουμε. Στα 240 Hz έχουμε ομαλότερα οπτικά εφέ επειδή εισάγεται μια μαύρη οθόνη μεταξύ κάθε καρέ που εμφανίζεται στα 120. Οπότε είναι αυτό που σας είπα, είναι τεχνητά τα 240. Και μας λέει ότι λάβετε υπόψη σας ότι ως αποτέλεσμα αυτής της λειτουργίας ενδέχεται να μειωθεί η φωτεινότητα. Και προτείνουμε να χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία μόνο με παιχνίδια που στηρίζουν 120 FPS. Εδώ πέρα έχουμε ταχύτητα απόκρισης αγγίγματος και παρακολούθηση αγγίγματος. Παρακολούθηση αγγίγματος είναι στην ουσία αυτό το touch sample rate, ο ρυθμός ανάγνωσης των αγγίγματων μας. Κάνουμε επαναφορά, πάω πίσω. Βλέπετε εδώ πέρα ότι υπάρχει δυνατότητα να περιορίσουμε τα τυχαία αγγίγματα καθώς παίζουμε παιχνίδια, βελτιστοποίηση του μικροφώνου μας λέει εδώ πέρα και εδώ τι γίνεται. Ο έλεγχος ισχύως είναι, θεωρώ, αρκετά σημαντικός όταν φορτίζουμε την συσκευή μας. Η συσκευή τραβάει όση μπαταρία καταναλώνει και δεν φορτίζει στην ουσία. Απλά συντηρείται. Έτσι λοιπόν μπορούμε να παίξουμε παιχνίδι και να μην ανεβαίνει η θερμοκρασία της συσκευής μας. Καθώς παιδιά να ξέρετε ότι gaming και φόρτιση ταυτόχρονα είναι ό,τι χειρότερο. Αυξάνεται η θερμοκρασία, αναπτύσσονται πιο μεγάλες θερμοκρασίες και οι υψηλές θερμοκρασίες είναι πραγματικά ο εχθρός όλων των ηλεκτρονικών και θα μειωθεί και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μας. Οπότε προσοχή σε αυτό το κομμάτι και να το επιλέξετε ως ενεργό, ως είστε gamers και δεν μπορείτε να περιμένετε να φορτίσει πρώτα η συσκευή σας, αλλά θέλετε να παίζετε ακόμα και όταν την φορτίζετε. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το λογισμικό. Μου άρεσαν οι επιλογές της Sony. Μας δίνει αρκετά πραγματάκια σε σχέση με το καθαρό Android. Ωραίες λειτουργίες, κάποια πραγματάκια θα τα ήθελα να είναι λίγο διαφορετικά. Δεν συμβαίνει όμως. Okay. Δεν πειράζει. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι το λογισμικό είναι καλό, αλλά επιδέχεται και λίγων βελτιώσεων. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να δοκιμάσουμε τον αισθητήρα δαχτυλικών αποτυπωμάτων, να δούμε πόσο γρήγορος είναι. Πάντως δεν μπορώ να το κάνω πολύ γρήγορα, παιδιά, γιατί αν το κάνω γρήγορα δεν το πιάνει το δαχτυλικό αποτυπώμα. Δηλαδή με το που κλειδώσω τη συσκευή, αν το ξαναβάλω το δάχτυλό μου, δεν το πιάνει γιατί προφανώς αναγνωρίζει ότι το κάνω κατά λάθος. Οπότε γι' αυτό βλέπετε να περιμένω λίγο, γιατί όσες φορές το έχω κάνει νιώθω ότι δεν κάνει καν δόνηση, οπότε δεν το ψάχνει καν. Αυτός είναι ο λόγος. Η ταχύτητα την βρήκα με το που πιάνει, με το που όντως είναι σωστό το timing, ξεκλειδώνει γρήγορα. Ναι, ξεκλειδώνει όντως γρήγορα. Όχι όμως όσο ένας αισθητήρας που βρισκόταν στην πλάτη της συσκευής και γι' αυτό ευθύνεται, παιδιά, το γεγονός ότι είναι πολύ μικρή η επιφάνεια ανάγνωσης του δαχτυλικού αποτυπώματος και σας προτείνω να προσθέσετε και ένα δεύτερο αποτύπωμα με το ίδιο δάχτυλο και θα δείτε ότι θα έχετε βελτίωση σε αυτό το κομμάτι. Όπως σας είπα, δεν έχουμε ξεκλείδωμα μέσω προσώπου, οπότε θα αρκεστούμε στο δαχτυλικό αποτύπωμα. Τελειώσαμε και με αυτό. Αυτό που θέλω να δούμε τώρα
να δοκιμάσουμε είναι ο ήχος της συσκευής μας και γι' αυτόν τον λόγο θα φέρω δίπλα μου και το Mi 9 TAF, το οποίο έχει αποδεδειγμένα ποιοτικό ήχο. Για να ξεκινήσουμε με το Sony. Και το Mi 9 TAF. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Νομίζω ότι αυτό αρκεί. Ξεκάθαρη η διαφορά. Το Mi 9 TAF έχει σίγουρα πιο δυνατό ηχείο. Ικανοποιητική ένταση. Θα ήθελα να είναι πιο δυνατή σίγουρα. Στερεοφωνικό ηχείο έχει και το Sony και το Mi 9 TAF. Η ποιότητα του ήχου θεωρώ ότι είναι καλύτερη στο Sony. Αλλά σίγουρα θα προτιμούσα το ηχείο του Mi 9 TAF, το οποίο συνδυάζει ποιότητα με πολύ δυνατή ένταση ηχείου. Πραγματικά περίμενα κάτι παραπάνω, καθώς σε πολλά review είχα δει ότι έχει πάρα πολύ καλό ηχείο και δυνατό το Sony, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι αυτή η περίπτωση. Πάμε πίσω και τώρα νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε λίγο για τις κάμερες της συσκευής μας. Δεν το λέω με πολύ ενθουσιασμό. Είπαμε τρεις κάμερες, όλες φακοί Carl Zeiss, έχουν και αντιανακλαστική επίστρωση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είμαι απογοητευμένος, αλλά να σας πω κάποια πραγματάκια τώρα. Έχουμε το κάμερα app της Sony, το οποίο μας δίνει κάποιες επιλογές, αλλά κάποιες βασικές επιλογές δεν μας τις δίνει. Δεν έχω επιλογή για HDR, δεν έχω επιλογή για Night Mode. Εδώ πέρα, για να μην μπερδεύσετε κι εσείς, αν το επιλέξετε μπαίνουμε στο Portrait Mode, μην το ψάχνετε, και εδώ πέρα μπορούμε να ρυθμίσουμε πόσο θερμή ή ψυχρή θα είναι η εικόνα, και από κάτω να ρίξουμε την έκθεση. Πάμε εδώ πέρα στις ρυθμίσεις, να τις δείτε λίγο. Συνήθως δεν τα δείχνω αυτά τα πράγματα, απλά θα ήθελα να δείτε τι ρυθμίσεις έχετε και τι ρυθμίσεις δεν έχετε από την Sony. Αυτές λοιπόν είναι οι ρυθμίσεις. Και αυτό γιατί? Γιατί αν πατήσετε εδώ πέρα το εικονιδιάκι θα μας πάει στην προ λειτουργία, μας ρωτάει κιόλας εδώ πέρα, Photo Pro, Google Lens, αργή κίνηση κτλ. Πάμε στο Photo Pro. Εδώ πέρα έχουμε μία προ λειτουργία, η οποία είναι αρκετά σύνθετη θα έλεγα. Έχει πάρα πολλές επιλογές, αλλά θα έλεγα ότι παρά είναι σύνθετη η λειτουργία και λίγοι χρήστες θα την χρησιμοποιήσουν ή θα την χρησιμοποιούν συχνά. Το κακό είναι ότι πάλι κάποιες λειτουργίες, παρόλο που είναι Pro Mode, δεν μας τις δίνει. Όχι μόνο εδώ πέρα στην φωτογραφία, αλλά και στο βίντεο, ειδικά στο βίντεο. Θα ήθελα π.χ. αφού το κάνεις που το κάνεις Pro Mode και το κάνεις δύσκολο και δεν τα δίνεις όλα στην απλή εφαρμογή, δώσ' μας δυνατότητα για να ρυθμίσουμε τα Kelvin στο φωτισμό. Τώρα αυτή τη στιγμή στο στούντιο
Εδώ πέρα έχω ρυθμίσει την κάμερά μου σε συγκεκριμένη θερμότητα, σε χρώματα, σε συγκεκριμένους βαθμούς, ώστε να έχω πιο σωστά χρώματα. Γιατί δεν μου το δίνει αυτό η Sony, αφού δίνει που δίνει τόσα πράγματα, το έχει κάνει που το έχει κάνει τόσο πολύπλοκο, εκάντο και λίγο σωστά. Οπότε με έχει ξενερώσει λίγο αυτό το κομμάτι. Επίσης, πάμε εδώ πέρα στο βίντεο. Εδώ πέρα έχουμε επιλογή για HDR, για να πάμε ξανά στις ρυθμίσεις. Βλέπετε εδώ πέρα, έχουμε Full HD στα 30, στα 60 και 4K μόνο 30 fps, και τι μας λέει? Αν αυξηθεί η θερμοκρασία της συσκευής, μπορεί να κλείσει η εφαρμογή κατά διάρκεια της χρήσης. Μία φορά το έχω πάθει αυτό μόνο, καλοκαίρι με το P10, τότε που έκανα συγκριτικό κάμερας με το S7 Edge, με το Mi 6, δεν θυμάμαι, αλλά μου έχει συμβεί αυτό το πράγμα, γιατί πραγματικά παίρνει φωτιά η συγκεκριμένη συσκευή. Οπότε, okay. Βλέπετε εδώ πέρα ότι στο 4K δεν μας δίνει δυνατότητα για 60 fps, αλλά μέσα από το Pro Mode έχουμε δυνατότητα για 120 fps. Δείτε λίγο εδώ πέρα, έχουμε σταθεροποίηση βίντεο, μορφή αρχείου H265 ή H264. 264 είναι συμβατή, 265 αναλόγως σε ποια εφαρμογή θα το παίξετε, μπορεί να μην είναι συμβατή, αναλόγως με το πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο, αλλά είναι πολύ πιο συμπιεσμένο το αρχείο, το μέγεθος, όχι ποιότητα, πολύ πιο μαζεμένο μέγεθος αρχείου. Δεν ξέρω αν κάνω καλά που σας τα λέω ή όχι αυτά. Εδώ πέρα έχουμε ξανά το φίλτρο ανέμου που σας ανέφερα προηγουμένως, οπότε δεν χρειάζεται να τα ξαναλέμε. Πάμε πίσω και βλέπουμε εδώ πέρα ότι παρόλο που είμαστε στο βίντεο, δεν υπάρχει προλειτουργία. Για να πάμε στην προλειτουργία του βίντεο, πάμε εδώ πέρα στο Cinema Pro, ξεχωριστά, δεν είναι ενσωματωμένο. Εδώ πέρα έχουμε πάρα πολλές λειτουργίες. Δοκίμασα να πάρω πλάνα και εδώ πέρα με το Cinema Venice CS. Μπορούμε να έχουμε manual το focus, την ανάλυση, 4K βλέπετε. Βλέπετε εδώ πέρα ότι είναι πολύπλοκο, δημιουργούμε νέο έργο, δίνουμε όνομα για να μας αφήσει να κάνουμε εγγραφή βίντεο. FPS μέχρι 60 μπορούμε να δώσουμε. Εδώ πέρα αλλάζουμε στην ουσία το look, αυτό το color science που λένε οι επαγγελματίες του χώρου. Το Venice θεωρείται ότι έχει αρκετά μεγάλη ακρίβεια. Πάρα πολλές ρυθμίσεις, παιδιά. Μπελάς, πραγματικά μπελάς, και το αποτέλεσμα, okay. Δεν ξέρω τώρα, τόσες δυνατότητες και ρυθμίσεις όντως είναι απαραίτητες για επαγγελματίες, αλλά ο επαγγελματίας τώρα θα χρησιμοποιήσει το Sony, λίγο δύσκολα. Καλύτερα δώσει μου λίγες παραπάνω επιλογές στο default camera app και μη με παιδεύεις έτσι. Για ποιο λόγο να μην μου δώσεις τα 60 fps από εκεί πέρα και να ψάχνουμε στις ρυθμίσεις του Cinema Pro? Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι να πω. Νομίζω ότι θέλει δουλειά η Sony, γιατί πάει να κάνει κάτι καλό, αλλά δεν είναι και τόσο καλό για τον τελικό χρήστη και για τον καταναλωτή. Πολλά είπα τώρα για το camera app, θα κόψω κάποια σίγουρα στο editing. Τι θέλω να πω, θέλω να μιλήσουμε τώρα όμως για τις φωτογραφικές επιδόσεις. Και θα μιλήσω κυρίως για τις νυχτερινές λήψεις. Εκεί πέρα λοιπόν σύγκρινα την συσκευή με το Realme 7 Pro, το οποίο με εντυπωσίασε όσον αφορά τις φωτογραφικές του επιδόσεις και λέω ας το δοκιμάσω, δεν έχει σημασία που αυτό είναι ναυαρχίδα και κάνει 9 εκατοστάρικα και αυτό κάνει περίπου 3, ας δούμε στη τελική πόσο μεγάλες είναι οι διαφορές. Εκεί πέρα λοιπόν είδα ότι στην κύρια κάμερα οι διαφορές δεν είναι πολύ μεγάλες, το white balance στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν καλύτερο στο Realme, πολύ κυτρινισμένο εδώ πέρα στο Sony. Επίσης, σε normal σκοτάδι, το Sony ήταν λίγο μπροστά, αλλά το Sony δεν έχει δυνατότητα για night mode. Εκεί πέρα το Realme τα πήγαινε καλύτερα και σε πολλές λήψεις, ακόμα και να μην έκανα χρήση του night mode,
πάλι το Realme τα πήγαινε καλύτερα. Στην ultra wide κάμερα, στις περισσότερες περιπτώσεις, το Sony τα πήγαινε καλύτερα, αλλά με μικρή διαφορά σε σχέση με το Realme. Αυτό που με παραξένεψε είναι ότι στο zoom με το τηλεφακό, έχουμε 3x οπτικό zoom στο Sony, το Sony έκανε πάρα πολλά νούμερα στο focus. Δεν εστίαζε, ειδικά όταν πήγαινε από μία κάμερα στην άλλη, είχαμε θεματάκια. Έπρεπε να βγω, να πάω στην λειτουργία βίντεο παραδείγματος χάρη και να γυρίσω για να εστιάσω. Είχα θέματα με την εστίαση στο 2 και στο 3x zoom τη νύχτα όμως. Δεν ξέρω γι' αυτό, το ψάξα λίγο, λένε ότι ευθύνεται η απουσία του TOF, του τέταρτου αισθητήρα που υπάρχει στο Xperia 1 Mark 2, αλλά δεν νομίζω γιατί και οι άλλες συσκευές που έχω δοκιμάσει τόσο καιρό που δοκιμάζω, δεν έχουν TOF, οπότε δεν είναι αυτό το θέμα, είναι θέμα λογισμικού σίγουρα. Αυτό θέλω να πιστεύω, δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι θέμα hardware. Το αποκλείω αυτό καθαρά. Εκεί πέρα το αποτέλεσμα με εξέπληξε, το Realme τα πήγε καλύτερα, παρόλο που δεν έχει τηλεφακό. Και μου έκανε πραγματικά εντύπωση. Επίσης, κάτι άλλο. Στο σκοτάδι, το Sony αργεί κάποια δευτερόλεπτα να πάρει λήψη. Δεν μας δίνει night mode, δεν ξέρω αν το ανέφερα πριν όσο μιλούσα για το camera app, και η Sony μας έχει πει ότι χρησιμοποιεί αλγόριθμους οι οποίοι βελτιστοποιούν πολύ το αποτέλεσμα και δεν χρειάζεται. Και αυτό είναι πραγματικότητα. Όταν πήγα σε σημεία τα οποία είναι πάρα πολύ σκοτεινά και οποιαδήποτε συσκευή θα τα πήγαινε χωρίς night mode, θα βλέπεις μια μαύρη μαυρίλα, το Sony τα πήγαινε πάρα πολύ καλά και εξακολουθούσε να κάνει αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα. Ενώ σε μια συσκευή με night mode χρειάζεσαι σίγουρα διπλάσιο και τριπλάσιο χρόνο. Οπότε εκεί πέρα το Realme με την απλή λειτουργία μαύρη μαυρίλα όπως σας είπα, αναλόγως βέβαια τις συνθήκες, στο night mode τα πήγαινε πολύ καλύτερα, αλλά δεν πετύχαινε τα χρώματα του Sony που το Sony μας έδινε σωστά χρώματα. Ενώ συνήθως στο night mode, ξέρετε και εσείς από την εμπειρία σας φαντάζομαι, ότι τα χρώματα δεν είναι και τόσο σωστά, δεν είναι καθόλου σωστά θα έλεγα. Το Sony όμως τα πήγαινε πάρα πολύ καλά και όντως έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά η εταιρεία εκεί που ο φωτισμός είναι πάρα πολύ χαμηλός. Εκεί πέρα είδα την διαφορά. Σε normal σκοτάδι δεν είδα κάποιο πλεονέκτημα στο Sony και ίσα ίσα μου σπάγει τα νεύρα ότι έπρεπε να περιμένω για την αποθήκευση της φωτογραφίας. Κάτι ακόμα στο night mode, θα δείτε ότι προσπάθησα 3 διαφορετικά δείγματα για να δω τι έφταιγε σε αρκετά σκοτάδι. Μου έκανε αντανάκλαση το Sony στο φακό και αυτό, τι να σας πω, δεν θυμάμαι πόσες φορές μπορεί να μου έχει συμβεί. Ελάχιστες έως και καθόλου, πραγματικά δεν θυμάμαι και μου έκανε εντύπωση ότι πώς γίνεται να μου κάνει αντανάκλαση ο φακός στο Sony από τη στιγμή που υποτίθεται ότι έχει και έξτρα αντανακλαστική επιφάνεια. Δηλαδή, μου φάνηκε πραγματικά κουφό αυτό το πράγμα και σας το λέω έτσι ειλικρινά και με παράπονο. Στο κομμάτι του βίντεο, εκεί πέρα δεν με ενθουσίασε το Sony. Δεν με ενθουσίασε γιατί έχει ίδιες επιδόσεις με το Realme. Μάλιστα, το Realme τα πήγε πολύ καλύτερα στο white balance γιατί ήταν πολύ πιο θερμό στο Sony. Okay, ο φωτισμός ήταν θερμός από τις λάμπες στον δρόμο, αλλά σε καμία περίπτωση όσο θερμός τον έβγαζε το Sony. Το Realme ήταν πολύ πιο κοντά στην πραγματικότητα. Ο θόρυβος έπαιζε, σε άλλες σκηνές θεωρούσα ότι το Realme έχει περισσότερο, το Sony λιγότερο. Όταν το γύρισα σε ακόμα πιο σκοτεινά πλάνα, το Realme τα πήγαινε καλύτερα με λιγότερο θόρυβο. Δύσκολο να πω, αλλά ίσως το Realme να τα πήγε γενικά καλύτερα, θεωρώ. Και μόνο που το λέω αυτό στην ίδια πρόταση, σημαίνει ότι δεν με ενθουσίασε καθόλου το νυχτερινό βίντεο του Sony. Δεν θέλω να υποβαθμίσω σε καμία περίπτωση το Realme, μια χαρά τα πάει. Αλλά μια χαρά τα πάει, θεωρώ, για την κατηγορία τιμής του και όχι μόνο. Το Sony όμως είναι πίσω και γενικά να σας πω την αλήθεια, τα τελευταία χρόνια δεν έχω δει βελτίωση στο νυχτερινό βίντεο από τις συσκευές. Πολύ μικρές βελτιώσεις εδώ και μια τριετία, παιδιά, πραγματικά. Γιατί κοιτάω και ξανακοιτάω καμιά φορά παλιά πλάνα από παλιά μοντέλα και δεν. Αυτά λοιπόν στο κομμάτι της φωτογραφίας. Καλή προσπάθεια, αλλά όχι ολοκληρωμένη θα έλεγα από την Sony. Δεν ξέρω, νομίζω είναι μπερδεμένη λίγο η εταιρεία, αλλά φαίνεται να βρίσκει σιγά σιγά το δρόμο της. Ελπίζω να μην έχει πάρει το λάθος δρόμο, γιατί αυτό δεν ήταν σωστό με το Cinema Pro και το Photo Pro. Οκ, επιτέλους συνεργάστηκε με το τμήμα DSLR, αλλά με το τμήμα Alpha της Sony, αλλά με το λάθος τρόπο.
θα έπρεπε στο auto και με το default camera app να μας δίνει τις περισσότερες λειτουργίες, απλές λειτουργίες, αυτές που θα χρησιμοποιήσει το 99,999 των χρηστών, παιδιά. Το υπόλοιπο θα το χρησιμοποιήσει ούτε αυτό το 0,0001, ειλικρινά σας το λέω. Οπότε, Sony. Τέλος πάντων, τελειώσαμε και με την κάμερα, με τις φωτογραφικές επιδόσεις. Και τώρα που το θυμήθηκα, πριν κλείσω με την κάμερα, αυτό που όντως μου άρεσε είναι να μπούμε εδώ πέρα στην κάμερα. Έχουμε αυτό το κουμπάκι, σας το ανέφερα και στην αρχή νομίζω του unboxing. Τι μας έδινε η Sony στα παλιά μοντέλα. Έχω και εδώ πέρα, θα έπρεπε να σας το δείξω. Το κουμπάκι έχει δύο στάδια. Κάνουμε κλικ για να εστιάσει και άλλη μια φορά για να πάρουμε φωτογραφία. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ και μου λείπει και θα ήθελα να υπάρχει και σε άλλες συσκευές πραγματικά. Απλά τι γίνεται, αν πάω στο βίντεο και γυρίσω την συσκευή ανάποδα, βλέπετε δεν το γυρίζει γιατί τα κουμπάκια μας είναι από εδώ πέρα. Οπότε αν θέλεις να βγάζεις βίντεο, μην μπερδευτείς και γυρίσεις ανάποδα, το πλάνο σου θα είναι ανάποδα. Τα κουμπάκια θα πρέπει να είναι πάντα πάνω για να μην έχεις ανάποδα πλάνα και θα πρέπει, άντε να δω πώς θα το γυρίσεις μετά και τι πρόγραμμα επεξεργασίας θα χρησιμοποιήσεις. Δεν είναι φωτογραφία, το βίντεο δεν γυρίζει τόσο εύκολα όσο νομίζεις. Δεν είναι καθόλου απλό. Οπότε μην ξεχάσεις και βγάζεις ανάποδα βίντεο. Το είπα και αυτό και μιας που μίλησα για κουμπάκια, για να μην το ξεχάσω, πραγματικά, επειδή έχουμε πάνω τα πλήκτρα ελέγχου της έντασης, εδώ πέρα το δαχτυλικό αποτύπωμα του Power Button, εδώ πέρα έχουμε τον βοηθό της Google, εδώ πέρα έχουμε το κουμπάκι της κάμερας, πραγματικά παιδιά τόσο κουμπιά θα έχετε πολλά τυχαία αγγίγματα. Πολλές φορές χωρίς να το θέλετε, θα πιάνετε από εδώ, θα κάνετε, θα πατάτε μια το Google Assistant, μια θα κλείνετε τη συσκευή. Ευτυχώς το κάμερα setup, ευτυχώς το κουμπάκι, το shutter της κάμερας δεν έχει κάποια λειτουργία. Α, και να σας πω ότι δεν μπορείτε να κάνετε, να το ρυθμίσετε, να κάνει κάποια άλλη λειτουργία το κουμπί για τον βοηθό της Google. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι, το μόνο που βρήκα να μπορείτε να κάνετε είναι απλά να το απενεργοποιήσετε, άμα δεν το θέλετε. Ναι, αυτό το κουμπάκι με τις κάμερες τελικά δεν μου άρεσε, άσχετα τι σας είπα στην αρχή του βίντεο, τότε δεν το είχα δοκιμάσει, δεν είχα δοκιμάσει την συσκευή. Αυτό που μου άρεσε τελικά είναι η συσκευή, η ποιότητα κατασκευής, αισθάνομαι ότι πιάνω κάτι πολυτελές στα χέρια μου. Το design είναι αυτό που κράτησε η σχεδιαστική γραμμή της Sony. Όλοι το λέγαμε απαρχαιωμένο μαζί με αυτούς και εγώ, αλλά πραγματικά έχει έναν χαρακτήρα. Ακόμα και το bezel που έχει είναι Sony. Βλέπει κάποιος συσκευή και ξέρει ότι είναι πραγματικά Sony. Στην αρχή μου φαινόταν πάρα πολύ περίεργο ότι είναι τόσο μακρόστανη, όντως μοιάζει με τηλεκοντρόλ, κακά τα ψέματα. Δεν με χαλάει που έχει το μπεζελάκι πάνω, σίγουρα όμως δεν θα με χαλούσε αν είχε notch, αν είχε OP ή οτιδήποτε, θα το προτιμούσα, αλλά φανταστείτε ότι θα ήταν και πιο κοντή η συσκευή μας, δεν θα ήταν τόσο μακρόστενη, γιατί okay, είναι 21:9, αλλά το bezel μας την κάνει ακόμα πιο μακρόστενη. Να σας πω κάτι που επίσης θα πρέπει να έχετε υπόψη σας, ότι δεν μπορείτε να βρείτε πολλά αξεσουάρ για την συσκευή, θήκες κτλ. Οπότε όταν είναι να παραγγείλετε τη συσκευή, παραγγείλετε από πιο νωρίς και καμιά θεκούλα, γιατί συνήθως δεν υπάρχει καν σε στόκο και τα φέρουν από έξω, ειδικά όσον αφορά μοντέλα της Sony και πόσο μάλλον τα καινούργια. Ένα κομμάτι το οποίο παραλίγο να ξεχάσω είναι η ποιότητα της οθόνης. Η οθόνη έχει εξαιρετική ποιότητα, τα χρώματά της είναι πραγματικά, αν επιλέξετε την ρύθμιση που σας είπα, πάρα πολύ ακριβή, η χρωματική απεικόνηση είναι εξαιρετική θα έλεγα. 120Hz panel, Full HD είναι ό,τι πρέπει για αυτές τις διαστάσεις. Η ευαισθησία της και γενικά η εμπειρία χρήσης με αυτήν την οθόνη είναι πραγματικά όντως κάτι το δυνατό στην συσκευή μας, αλλά έχει και ένα σοβαρό μειονέκτημα κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι όσο φωτεινή θα έπρεπε να είναι για μια ναυαρχίδα. Είναι λιγότερο φωτεινή σε σχέση με το Mi 9 TUF και το Realme
7 Pro και αυτό μου έκανε αρνητική εντύπωση. Μάλιστα, οι περισσότερες συσκευές, αν όχι όλες, μας δίνουν δυνατότητα ο φωτισμός να ανέβει ως ένα επίπεδο και από εκεί και πέρα, μόνο αν έχουμε ρύθμιση αυτόματου φωτισμού και βγούμε σε έντονο φως, πάει στο τέρμα, μας δίνει ακόμα παραπάνω. Το Sony, ακόμα και στο τέρμα, δεν μπορεί να πιάσει το OnePlus 8, ακόμα και αν το OnePlus 8 Pro δεν έχει αυτόματη φωτεινότητα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα θεματάκι. Άμα δείτε τις μετρήσεις της οθόνης, βγάζει γύρω στα 550 nits, ενώ αντίστοιχα το OnePlus 8 Pro ή το Mi 10 μας δίνουν 800 nits φωτεινότητα. Συσκευές όπως το Mi 9 Tough ή το Realme μας δίνουν κοντά στα 600, πάνω από την ναυαρχίδα της Sony, και το ίδιο και το Sony Xperia 1 Mark II, συσκευή που κάνει 1200-1250-1300 ευρώ. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω τι σκέφτονταν εκεί πέρα στην Sony, δεν έχουν ήλιο στην Ιαπωνία. Πάντως, εδώ πέρα δεν είναι ότι θα έχετε πρόβλημα. Δεν λέω κάτι τέτοιο, γιατί ούτε έχεις με το Mi 9 Tough πρόβλημα, αλλά ναι, Mi 9 Tough θα το δεχτώ. Άλλη κατηγορία τιμής, στα 9 εκατοστάρικα. Απαράδεκτο για μένα αυτό από την Sony. Αυτά λοιπόν και με την οθόνη. Τώρα στον αγορά της επιδόσης, ας κάνουμε και ένα to-do test. Λοιπόν, τελειώσαμε και το AnTuTu test μας. Βλέπετε εδώ πέρα το score. 542.000, Snapdragon 865, λίγο λιγότερο από κάποιες άλλες ναυαρχίδες που φοράνε το ίδιο chipset. Η θερμοκρασία ανέβηκε κατά 3,8 βαθμούς Κελσίου, ενώ έπεσε η μπαταρία κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες. Και αυτό το θεωρώ αρκετά καλό, πολύ normal. Αποδοτικό φαίνεται το chipset. Αισθάνομαι λίγο ζεστή την συσκευή στα χέρια μου, αν και ανέβηκε μόνο κατά 3,8 βαθμούς Κελσίου, και αυτό φαντάζομαι έχει να κάνει με τα υλικά που χρησιμοποιεί η Sony και περνάει η θερμοκρασία στα χέρια μου. Σίγουρα η συσκευή είναι ιδανική για gamers. Τώρα το θέμα του μεγέθους της οθόνης, φαντάζομαι ένας gamer θα ήθελε η συσκευή η οποία θα παίζει να έχει πιο μεγάλη οθόνη και να μην έχει κάποια θεματάκια σε ορισμένα παιχνίδια που θα έχει μπάρες αριστερά και δεξιά λόγω αυτών των αναλογιών. Οπότε δεν έχουμε να πούμε πολλά όσον αφορά τις επιδόσεις συσκευής. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, εξαιρετικές και σίγουρα θα σας κρατήσει, θα μπορείτε να παίζετε απροβλημάτιστα όλους τους απαιτητικούς τίτλους στις μέγιστες δυνατές ρυθμίσεις για τα τουλάχιστον επόμενα 2 χρόνια. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να περάσουμε και στα τελικά συμπεράσματα. Όπως σας είπα, ποιότητα κατασκευής μου άρεσε πολύ, form factor συνηθίζεται, είπαμε για τον bezel ότι χαλάει κάποιους δεν τους χαλάει, προσωπικά εμένα δεν με χαλάει. Το 21:9 σε αυτό το μέγεθος οθόνης κάνει τα γραμματάκια πάρα πολύ μικρά, δεν ενδείκνεται η συσκευή για μένα για browsing ή για να κάνετε γενικά δουλίτσες με την συσκευή, γιατί υπάρχουν και τέτοια άτομα. Εγώ προσωπικά κάνω σχεδόν όλες μου τις δουλειές από το smartphone. Τα κουμπάκια σπαστικά, ο ήχος, το ηχείο, ναι μεν ποιοτικό, αλλά σίγουρα θα το ήθελα πιο δυνατό. Μέτριας έντασης θα έλεγα, όχι αδύναμο, αλλά μέτριας έντασης, και περίμενα κάτι πιο δυνατό σε αυτό το κομμάτι. Οι κάμερες, τόση ώρα μίλαγα γι' αυτό, έχουν τα θετικά τους, έχουν και τα αρνητικά τους. Τα αρνητικά είναι πιο πολύ στο κάμερα, app και σε κάποιες λειτουργίες οι οποίες πιστεύω ότι και με software update θα λυθούν. Δεν μου άρεσε που δεν έχει ξεκλείδωμα μέσω προσώπου. Οι επιδόσεις πραγματικά, παιδιά, εξαιρετικές. Να μην ξεχάσω η μπαταρία. Okay, φορτίζει αργά, σε καμία περίπτωση δεν είναι τόσο γρήγορη όσο κάποια άλλη συσκευή η φόρτιση. Παρ' όλα αυτά, σου βγάζει άνετα την ημέρα η συσκευή μας, 4.000 mAh η μπαταρία και μου δίνει κατά μέσο όρο 8 ώρες οθόνης. Οπότε είμαι ικανοποιημένος και από την αυτονομία της συσκευής. Και σίγουρα
Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να μείνει παραπονεμένος και από τις επιδόσεις της. Τώρα, αν θα το πρότεινα στα 919 που το βρίσκει κανείς αυτή τη στιγμή, δεν θα το πρότεινα ούτε στο πιο φανατικό θαυμαστή της Sony. Η αλήθεια είναι, σε αυτά τα λεφτά, παιδιά, παίρνεις τα πάντα. Όταν λέμε τα πάντα εκτός από κάποια συγκεκριμένα μοντέλα. Εκεί στα 640, ναι, σίγουρα θα πρότεινα τη συσκευή σαν κάτι εναλλακτικό και σίγουρα κάποιος φαν της Sony θα την επέλεγε έναντι άλλων ανταγωνιστικών προτάσεων. Πόσο μάλλον όταν μπορούσες να πάρεις όπως και εγώ και τα ασύρματα ηχεία τα οποία μπορείς κάλλιστα να τα πουλήσεις. Δεν μπορώ να πω ότι η συσκευή είναι στις top επιλογές μου, καθώς κομματάκια λίγο στο software και στην κάμερα και στην εφαρμογή της κάμερας κάνουν τη συσκευή την πάνε λίγο πίσω. Και η οθόνη η οποία δεν είναι όσο φωτεινή είναι σε άλλες ναυαρχίδες. Οπότε δεν είναι εύκολη η επιλογή το Sony. Ακόμα και σε καλή τιμή οι προτάσεις, ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ δυνατός, παιδιά. Και πραγματικά δεν μπορώ να σας να κάνω θετική εισήγηση να την αγοράσετε, ούτε και αρνητική όμως. Είναι καθαρά θέμα δικό σας να δοκιμάσετε και κάτι από την Sony. Αυτά λοιπόν από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο μου, να το βρήκατε χρήσιμο. Και να μην ξεχάσω να σας αναφέρω για άλλη μια φορά ότι αν θέλετε να στηρίξετε το κανάλι και τη δουλειά μου, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας μέσα από τα link που βρίσκεται στην περιγραφή του βίντεο μου. Εκεί πέρα θα βρείτε και μια λίστα από συνεργαζόμενα καταστήματα. Δεν στοιχίζει απολύτως τίποτα σε εσάς. Αντιθέτως, βοηθάτε και στηρίζετε πάρα πολύ το κανάλι και τη δουλειά μου. Και αν θέλετε να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε νέα προσφορά και κουπόνι, καλό θα είναι να κάνετε και μια εγγραφή στο κανάλι μας στο Telegram και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Και φυσικά, αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.